Το απόγευμα της Παρασκευής, 16 Σεπτεμβρίου, στο Παλιό Γυμνάσιο της Νεάπολης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λαογραφικού Μουσείου της Νεάπολης, πραγματοποιήθηκε μία εσπερίδα με τίτλο «Βιοηθική, η ηθική της ζωής στην εποχή της βιοτεχνολογίας». Το διατηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, του Τμήματος Βιολογίας και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αστυνομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδοστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση βιοηθική, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Αποτελεί συντονισμένη εκπαιδευτική ενέργεια του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνιστά ακαδημαϊκή καινοτομία, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται στη χώρα μας ένα πλέγμα πανεπιστημιακών τμήματων με αντικείμενο την εκπαιδευτική έρευνα σε ένα κλάδο αιχμής που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση διεθνώς. Στην εκδήλωση συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας Χερονήσου, Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, 5ου Περιφερειακού Τμήματος ΕΝΕ Ιατρικού Συλλόγου Λαστιθίου, Ένωση Αστυνομικών Γιατρών Λαστιθίου, Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, Θεραπευτηρίων Αποκατάστασης Χρονίων Παθήσεων Λαστιθίου, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λαστιθίου, Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείου Αγίου Νικολάου και ο ΚΙΔΑΝ. Και κατά δεύτερο λόγο, όσο η κατανόηση και η γνώση των μοριακών μηχανισμών του φαινομένου της ζωής κατακτώνται από εμάς. Το ΛΑΤΟ FM 103,3 και το φωνήεν.gr ήταν χορηγή επικοινωνίας.